Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, επί του πιεστηρίου. Προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε τι συμφωνήθηκε χθες και τι μένει να είναι. Τι μας έχουν εκρύψει οι Γιώργοι. Τι μας έχουν εκρύψει από τον κόσμο. Αυτό προσπαθούμε να βγάλουμε. Από ό,τι έχω καταλάβει εγώ, θα επιστρέψουν οι θεσμοί λοιπόν από την Τρίτη, εκεί είχαμε μείνει, και θα αρχίσουν να συζητάνε τα μέτρα ή τις πολιτικές, οι οποίες θα εφαρμοστούν αργότερα. Τα ήδη γνωστά. Και οι οποίες υποτίθεται ότι θα καλύπτουν το στόχο ή θα προσεγγίζουν το στόχο για το 3,5%. Θα εξασφαλίζουν το 3,5%. Και πάνω σε αυτό το τραπέζι μπαίνει η μείωση του αφορολόγητου. Ένα βασικό. Για 6.000 ευρώ. Είναι η μείωση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις και το κούρεμα των συντάξεων. Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις. Ναι. Η ύπαρξη ενός ενιαίου ασφαλιστικού φορέα. Και ένα συγκεκριμένο ποσοστό αναπλήρωσης επί των καταβληθήσεων εισφορών, το οποίο θα ισχύσει και διαχρονικά στο μέλλον. Ναι. Και ίσως και επιπλέον τούτου ένας περιορισμός των συντάξεων, διότι για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το ποσοστό του ελληνικού ΑΕΠ που διατίθεται για συντάξεις είναι εξαιρετικά υψηλό και υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι για το μέλλον. Τα δύο πρώτα που σας είπα, η προσωπική διαφορά, ο ενιαίος φορέας ασφάλισης και το σταθερό ποσοστό επί των εισφορών, η σταθερή αναπλήρωση, είναι για εδώ και τώρα. 20% πλήρωση. Δεν είναι αυτά που είπε ο κ. Ας το πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Ναι, μάγινε. Κάτι θέλετε. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι είναι μεγάλη λίστα. Μεγάλη λίστα. Αυτά είναι τα χοντρά. Αυτά είναι τα χοντρά. Συμφωνείτε πάντως. Σε αυτά τα τρία βεβαίως. 100%. Αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Η αγορά εργασίας, παραδείγματος χάρη, δεν είναι οι συλλογικές συμβάσεις. Δεν είναι ότι αύξηση, δεν είναι το lockout. Το βασικό είναι οι ατομικές συμβάσεις. Εκεί είναι το πρόβλημα. Να πάσει ατομική σύμβαση. Δεν έχουν επιβληθεί στην πράξη οι ατομικές συμβάσεις. Άλλο να επιβληθούν στην πράξη. Και άλλο να είναι νομοθετική ρύθμιση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, έχουμε το στην πράξη και τους λέει ο άλλος. Και στον δικό μας το χώρο και σε άλλους χώρους. Σας παρακαλώ. Αλλά στις τράπεζες, στη ΔΕΗ, στον ΟΣΕ, δεν ήταν τομικές συμβάσεις. Είναι συλλογικές συμβάσεις. Λοιπόν, όταν θα πάμε στις επιχειρηματικές συμβάσεις και θα έχουμε και τις ατομικές. Αυτά τα τρία που είπε ο κ. Στραβελάκης είναι τα μεγάλα. Υπάρχει όμως και ένας άλλος κατάλογος. Υπάρχει μεγάλη λίστα ιδιωτικοποιήσεων. Επιτρέψτε μου. Υπάρχει μεγάλη λίστα ιδιωτικοποιήσεων που αφορά την άμεση πώληση του 25% του ΑΔΜΙΕ. Βεβαίως, υπάρχει λίστα, στη λίστα η πώληση των κόκκινων δανείων και η δημιουργία δευτερογενούς αγοράς κόκκινων δανείων. Υπάρχουν ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί για να μην μπορεί ο κόσμος να αντιδράσει στους πληστηριασμούς. Υπάρχουν 20% μείωση φαρμακευτικής δαπάνης για το 2017. Υπάρχει το Glow Pack. Λοιπόν, υπάρχουν δηλαδή μία σειρά. Είναι 20 δέσμες. Είναι 22 δέσμες μέτρων. Το παρόν τον είχε βγάλει. Από τον Αύγουστο τα έχουν πει. Από τον Αύγουστο τα έχουν πει. Ξέρετε ότι ο κ. Τσακαλώτης είπε μόνος του ότι έχει εφαρμοστεί μόνος του. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Όλα αυτά που αναφέρονται στο τραπέζι είναι. Πολλά από αυτά είναι μέσα στο υπόλοιπο 70% και μερικά είναι έξτρα. Δηλαδή αυτά που αφορούν την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και το αφορολόγητο είναι έξτρα. Είναι πέραν του 100%. Ναι, γιατί υπάρχει κάτι για να καταλάβουν τηλεθεατές. Ναι. Αυτά που είχαν μέχρι τώρα συζητηθεί, αυτά που ήταν 30% από το 100%, συνυπολόγιζαν την ύπαρξη ή όχι χρηματοδοτικού κενού της ελληνικής οικονομίας μέχρι το 2018. Εκεί όλοι λίγο πολύ συμφωνούν ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί ένα μικρό κενό που θα εμφανιστεί το 2018. Εκεί συμφωνούν όλες οι πλευρές. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα και διαφορά. Εδώ, για να εξηγήσουμε ότι τον Αύγουστο του 2018 ολοκληρώνεται, τελειώνει το τρίτο μνημόνιο. Το τρίτο μνημόνιο. Ωραία. Αλλά αμέσως μετά έχει ήδη συνυπολογιστεί σε αυτό που λέμε. Μην το ξεχνάτε αυτό. Εγώ επιμένω σε αυτό. Είχαμε κάνει πολλές έντονες συζητήσεις εδώ πέρυσι. Είναι η καμπύλη βιωσιμότητας του χρέους, την οποία χειρίζεται το δούνου του, λέει ότι θα εμφανιστεί ένα μεγάλο χρηματοδοτικό κενό αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος.
Και μέσα από το 18. Μετά το, θα μέσα από το 18. Και λέει το Δουνουτού, πάρτε από τώρα μέτρα αυτά για τις συντάξεις και αυτά για το αφορολόγητο, προκειμένου να έχετε προετοιμαστεί για να εισραίουν πόροι, για να μην υπάρχει το κενό ξαφνικά, μπουμ, την τελευταία στιγμή από μετά το 18. Προσέξτε, όλα αυτά στο μη βιώσιμο χρέος. Περιμένετε όμως. Από πού θα εισραίουν οι πόροι? Γιατί του λέει να κόψει από τώρα, του λέει να κόψει από τώρα την προσωπική διαφορά σε ένα ποσοστό. Αν παράγεται όμως, αν παράγεται προϊόν. Κόφτο από τώρα. Να το νομοθετήσει τώρα ή να το υλοποιήσει. Να το εφαρμόσει. Του λέει να το εφαρμόσει τώρα. Από τώρα. Το τι θα γίνει δεν το ξέρουμε γιατί είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Θυμηθείτε όμως μόνο κάτι. Ότι το δούνου του. Γιατί συμφωνήσαμε ότι το πρόγραμμα αυτό τελειώνει το 18. Ναι. Άρα το 18, τον Αύγουστο. Ναι, αλλά το δάνειό μας τρέχει μετά το 18. Θα συνεχίζουμε να παίρνουμε χρήματα. Όχι, να πληρώνουμε. Να πληρώνουμε. Όπα, αυτό λέω κι εγώ. Με αυτό υπάρχει τα κενό. Τα μέτρα τα οποία λένε ότι τώρα θέλουν να νομοθετήσουν πρέπει να ισχύσουν το 19 και το 20. Εξαρτάται. Όχι, λάθος. Πρέπει να νομοθετικούν μέτρα τα οποία θα διαρκούν για να υπάρχει αυτό το 3,5% πλέον. Αυτό είναι κατά Τζανακόπουλο. Σπύρο μου, είναι κατά Τζανακόπουλο αυτό. Τα 19 και το 20 είναι κατά Τζανακόπουλο. Κατά πραγματικότητα τα μέτρα. Όχι, υπάρχουν. Για 10 χρόνια. 20 δέσμες μέτρων. Σόλε θέλει 10 χρόνια. Αυτό που θέλουν είναι πολλά, τόσα ώστε να μπορούν να μας παίρνουν κάθε χρόνο περίπου 6,5 δις. Για ανεξαρτήτως προγράμματος. Εσύ έχεις υπογράψει. Ναι. Έχεις νομοθετήσει. Τοκοχρεωλήσια ετησίως. Τόκους. Ναι, είπα λάθος λέξη. Όχι τοκοχρεωλήσια, τόκους μόνο. Σωστά. Με διορθώνετε σωστά. Είναι τόκι μόνο 6,5% το χρόνο. 6,5 δις το χρόνο. Που σημαίνει. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Ότι αυτά δεν θα υλοποιούνται το 19 και το 20 όπως λέει ο Τζανακόπουλος, αλλά θα αρχίσουν να υλοποιούνται αμέσως μετά την νομοθέτησή του. Προφανέστατα. Προφανώς. Κάποια θα είναι για τώρα. Αλλά υπάρχει διαπραγματεύση. Και κάποια θα είναι σοβαρό. Μην με κοιτάτε μια απορία. Συγγνώμη κυβέρνηση, δεν έχετε βαρεθεί να σας λέει ψέματα. Δεν έχετε. Το λέω έτσι χοντρά. Δηλαδή από το 17 αρχίζει η καταβολή. Εξαρτάται αν θα κλείσει η διαπραγμάτευση. Διότι δεν ξέρω αν θα κλείσει πρόγραμμα. Εάν η κυβέρνηση κάνει τις υποχωρήσεις αυτές, όλες, είναι πιθανό να δούμε ότι ένα τμήμα της προσωπικής διαφοράς θα καταργηθεί τώρα. Μάλιστα. Και εάν δεν αρνηθεί, τι κάνει τότε η κυβέρνηση? Αν αρνηθεί η κυβέρνηση να πάρει αυτά τα μέτρα. Να πάει σε συμφωνία. Αν αρνηθεί να πάει σε αυτή τη συμφωνία, θα έχουμε μία κρίση σαν αυτή που είχαμε πρόπερση. Σαν χώρα τι κάνουμε? Σαν χώρα, αφού μου απαντάτε, θα σας τολμήσω να σας πω μία φράση. Πρέπει να αφήσουμε τα παιχνίδια της εσωτερικής αντιπολίτευσης για ίδιο όφελος και πρέπει να δούμε όλοι μαζί τι κάνουμε. Μαζί, διότι καταστρέφει. Περιμένετε όμως. Εννοώ όχι μόνο τα κόμματα, γιατί μας κοροϊδεύουν. Πρέπει. Η Ελλάδα, ξέρετε τι παθαίνει. Χάνει την ικανότητα κοινωνικής και οικονομικής αναπαραγωγής της. Και αυτό είναι το πρόβλημα που είναι επιβίωσης πρόβλημα. Μας καταστρέφουν όταν μας αφαιρούν πόρους για 40-50 χρόνια μπροστά, γιατί η χώρα, από την άλλη μεριά, κοιτάξτε, δεν μιλάει κανείς για το τι θα γίνει με τη βιομηχανία. Πού είναι η βιομηχανική μας πολιτική? Δεν υπάρχει. Κύριε Χαρνάη. Ολοκλήρωσε ο κ. Βοτανιάνος. Κοιτάξτε. Ένα μεγάλο ατού, κατά τη γνώμη μου, έτσι για να. Δεν έχουμε κανένα χαρτί εμείς στα χέρια μας. Ναι, στα χώρα. Ένα. Επομένως, πέστε μας. Ένα μεγάλο χαρτί. Όχι, να μην μας λένε ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει. Εγώ είμαι. Γι' αυτό σας προκαλώ να μας πείτε. Ναι, δεν είμαι. Υπάρχει. Το μεγάλο χαρτί είναι η φοροδιαφυγή. Το μεγάλο χαρτί είναι η εκτεταμένη φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή και ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία. Αν συλλάβεις αυτά, ηρεμείς. Περνάμε τον γκάμο. Ηρεμείς. Ηρεμείς. Άρα αυτό μπορεί να το πρωί να το πει. Θεωρώ. Όχι, συγγνώμη, δεν είναι ηλεκτρονικό εμπόριο και τα λοιπά όλα αυτό. Είναι τι φύγαν όλα αυτά τα χρόνια από διάφορες καταστάσεις. Δηλαδή, αν θέλετε, δεν τα φάγαμε όλοι μαζί, αλλά δεν τα ξοδέψαμε. Δεν τα ξοδέξαμε. Τα έχουμε. Τα έχουμε στα σεντούκια. Τα ξεπώσαμε. Τα έχουμε. Τα έχουμε. Λοιπόν, εκεί θεωρώ ότι είναι το μόνο διέξοδο αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης. Αλλά βέβαια για να το πετύχει αυτό το πράγμα πρέπει να ακολουθήσει τρομερά σκληρή γραμμή και πρέπει να έρθει σε σύγκρουση με εκλογικές. Όχι, δεν είναι συμφέροντα. Διότι να σας πω κάτι. Όταν έχετε το γενικό λογιστήριο του κράτους και παίρνει από το ΚΕΦΟΜΕΠ 23.000 υποθέσεις, οι οποίες είχαν παγώσει τα τελευταία 5 χρόνια. Ελέγχων. Γιατί είχαν παγώσει?
Μην ρωτάτε εμένα, τον κύριο Αλεξιάδη να ρωτήσετε. Εγώ δεν είμαι υπουργός οικονομικών. Εντάξει, ρωτήστε. Λοιπόν, τα παίρνουν. 23.000. Υποθέσεις. Ρωτώ λοιπόν εγώ. Γιατί είχαν παγώσει αυτοί. Καλά, δεν ξέρει κανένας. Μπορεί να μην εμφανίστηκε ποτέ ο άλλος. Μπορεί να μην εμφανίστηκε. Τι και το πώς έγινε. Απαντώ. Θα τις πήγαινε στο αρχείο. Λέω, συγγνώμη. Πάει στο αρχείο με ποιο τρόπο. Εντάξει, λέω λοιπόν. Άρα είναι αμοιβαίο. Εάν ο έφορος έχει βάλει 10 εκατομμύρια πρόστιμα σε κάτι το οποίο δεν μπορεί να πάρει τίποτα και αυτή τη στιγμή τρέχει στα δικαστήρια από το πρωί μέχρι το βράδυ μόνο και μόνο, και αυτό είναι πρόβλημα. Διότι έκλεισε μια επιχείρηση και δεν ήρθε σε ένα συμβιβασμό ο έφορος κάποια χρόνια πριν. Άρα, για να γίνει αυτή η διαδικασία, θέλεις αποτελεσματικά δικαστήρια, θέλεις αποτελεσματική δικαιοσύνη. Θέλεις ποιοτικό έλεγχο αυτού που είπατε ακριβώς, ποιον κυνηγάς και γιατί τον κυνηγάς, αν πράγματι είναι δικαιολογημένα ή είναι, όπως είπε σήμερα, άκουσα η κυβέρνηση, είπε, από τα καθυστερημένα δάνεια τα στεγαστικά, τα 10 δισεκατομμύρια είναι εισπράξιμα διότι μπορούμε... Επιτρέψτε μου, περιγράφεται κάτι θεωρητικό. Όχι, δεν είναι θεωρητικό. Κάθε ένας που ανήκει 95 δισεκατομμύρια πολιτική θεωρητικά. Παράταξη που αναμένεται να πάρει σε σχήμα. Δεν ξέρω, με ρωτάτε εμένα, ναι. Εάν δεν μπορεί να τις πράξει, που ανήκει σε μια παράταξη συστημική που ετοιμάζεται να πάρει την εξουσία, ετοιμάζεται να πατάξει τη φοροδιαφυγή. Ο Παπανδρέου, ο Γιώργης, ετοιμαζόταν να πατάξει τη φοροδιαφυγή για αυτό το λεπτό. Ο Χαραμαλής θα την πάτασε και θα επανίδρυε το κράτος. Ο Τσίπρας ήταν μέγας παταχτής της φοροδιαφυγής και αυτός, με το Μιλιό και τους υπόλοιπους που βγαίνανε και λέγανε τις ιστορίες. Και επί της ουσίας, στο τέλος της ημέρας, το μόνο που γίνεται είναι να κυνηγάμε την ουρά μας, διότι επί της ουσίας η φορολογητέα ύλη συλλαμβάνεται κατά το χρόνο πραγματοποίησης των κερδών. Δεν είναι δυνατόν να συλληφθεί 45 χρόνια μετά. Εντάξει, ούτε μπορεί να συζητάμε. Συζητάμε στην ουσία ένα αδιέξοδο ενός προγράμματος σε μια χώρα με ένα μη βιώσιμο χρέος, το οποίο ο κόσμος πρέπει να το αρνηθεί. Αυτό συζητάμε. Επειδή είπε ότι μόνο από τη φοροδιαφυγή. Συγγνώμη, είπα ότι ένα ποσό το οποίο είναι διέξοδος, είναι τα 95 δισεκατομμύρια. Τα 95 δισεκατομμύρια. Μπορεί να πάρεις 5, μπορεί να πάρεις 10. Αυτά. Πάρτα και τελείων όμως. Ας παίξουμε όμως και το θέατρο του παραλόγου. Επειδή λέτε ότι είναι μια διέξοδο, πες ότι πηγαίνετε σαν εκπρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης και λέτε στους θεσμούς εσείς ότι εγώ θα κάνω αυτό και θα φέρω λεφτά. Φέρτα θα σας πιστέψουν οι θεσμοί. Όχι. Όχι. Πάρτα. Πάρτα θα σου πούνε. Πάρτα. Θα σας ζητήσουν όμως και τα άλλα μέτρα που. Εννοείται. Σου λέει κάτσε να καθαρίσεις. Οπότε γιατί είναι διέξοδο. Κοιτάξτε. Γιατί είναι διέξοδος, διότι εάν πάρεις και αυτά τα μέτρα, πάρεις πατάξει την φοροδιαφυγή, τότε έχεις τη δυνατότητα να γυρίσεις πίσω αυτό που λέει ο κύριος Τζανακόπουλος και να πει τώρα μειώνω, ας πούμε, τον έμφυα, λέω. Σε δεύτερο χρόνο, όχι τώρα που συζητάμε για την διαπραγμάτευση. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι, να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή βγάλαμε πλεόνασμα. Αυτά που μου λέτε και οι τρεις και σας εμπιστεύομαι γιατί έχετε κρίση, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα κλείσει. Είπα εγώ ότι θα κλείσει. Μπορεί να κλείσει διαπραγμάτευση. Υπογράφει Τσίπρας. Κύριε Κουτζάνη, εγώ έχω ένα επιπλέον στοιχείο να θέσω. Εδώ όμως μπορεί, αν έχει μια δικαιοσύνη σωστή και αν έχει ένα φορολογικό πρακτικό μηχανισμό σωστό. Και δεν κυνηγάει, διότι από τα 95 δεν είναι ζήτημα μπορεί να εισπράξει τα 10. Αυτό διότι υπάρχουν εταιρείες που είναι κλεισμένες, αν υπάρχει πλέον. Γιατί, να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο, γιατί δεν δίνεται η δυνατότητα να κεφαλαιοποιηθούν αυτά τα ποσά και να μπουν αυτές οι εταιρείες σε κίνηση, γιατί η χώρα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν το κάνεις αυτό, θα έρθει αύριο το πρωί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπως έκανε στα ναυπηγεία, και θα σου ρίξει 530 εκατομμύρια πρόστιμο. Εκεί λοιπόν που πάει να σηκώσει κεφάλι, στην ουσία έρχεσαι κόντρα με την ευρωπαϊκή πολιτική. Εγώ πάντως θέλω να πάω ένα βήμα πίσω. Λέμε όλοι ότι υπάρχει ένα τρίτο πρόγραμμα που μάλιστα λήγει το 18. Εγώ αμφιβάλλω πάρα πολύ, με συγχωρείτε, ότι υπάρχει. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο ήταν τμήμα του προγράμματος αυτού, είχε δεσμευτεί διαστόματος του κυρίου Τόμψεν το Σεπτέμβριο του 2016 ότι θα έχει θετική εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι το τέλος του 2016. Ανταυτού έχει αρνητική. Μάλιστα. Ένα. Δύο. Σε τίποτα από όσα συζητούνται σήμερα δεν υπάρχει conditionality. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέγατε εσείς πριν,
αν γίνουν αυτά, τότε θα γίνουν εκείνα. Ναι. Όχι. Υπάρχει μία μονομερής λήψη μέτρων από την ελληνική πλευρά, μία προέγγιση χωρίς να υπάρχει καμία δέσμευση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τουλάχιστον ότι θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Και ο κύριος Ντάιζενμπλουμ στο Ελλανδικό Κοινοβούλιο εδήλωσε ευθασώς ότι αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν είναι στο πρόγραμμα, η Ολλανδία δεν είναι στο πρόγραμμα. Άρα, εδώ πέρα τι έχουμε να κάνουμε, έχουμε ένα οργουελικό σενάριο όπου η Ελλάδα καλείται να πάρει σκληρά μέτρα χωρίς καμία ορατή διέξοδο από την πλευρά της οικονομικής μεγέθησης και της παραγωγικής της ανασυγκρότησης, με αποκλειστικό σκοπό να εξευμενήσει τους δανειστές και να δουν την περίπτωσή της στο μέλλον ευνοϊκά. Μάλιστα. Εάν αξίζει αυτό το πράγμα το Ευρώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μα την Παναγία να το κάνουν. Σύντομο διάλειμμα και ξαναρχόμαστε για ένα τελευταίο γύρο τοποθετήσεων για να διερευνήσουμε αν αξίζει να το κάνουμε όσο μπορούμε.